Πυκνός καπνός βγαίνει από την οροφή του πανύψηλου κτηρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το ελικόπτερο 8 θέσεων είχε μόλις συντριβεί στην οροφή του ουρανοξύστη στην 7η λεωφόρο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πρώτη μου σκέψη πήγε σε αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους την 11η Σεπτεμβρίου και στους πυροσβέστες που είναι οι ήρωές μας. Προσεύχομαι για όλους. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πολλοί αστυνομικοί, ενώ η κυκλοφορία κάτω από το κτίριο διακόπη για λόγους ασφαλείας. Το μοιραίο ελικόπτερο είχε απογειωθεί 11 λεπτά νωρίτερα από την οροφή ενός κτιρίου 51 ορόφων πριν συντριβεί σε άλλο ουρανοξύστη στο κέντρο της Αμερικανικής Μητρόπολης. Δυστυχήματα συμβαίνουν. Είναι μεγάλη πόλη. Έχει πολύ κόσμο. Αυτό δεν με κάνει να φοβάμαι τη Νέα Υόρκη. Ο 58χρονος Tim McCormack, χειριστής του ελικοπτέρου που συνετρίβει, ήταν από τους πλέον έμπειρους πιλότους, αλλά και εθελοντής πυροσβέστης. Είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό σήμερα το απόγευμα στο Μανχάταν. Ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε κτίριο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Οι ειδικοί που ερευνούν την υπόθεση πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για λάθος του χειριστή, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, αλλά για κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Στο ελικόπτερο επέβαινε μόνος του, ενώ δεν υπήρχαν άλλοι τραυματισμοί.